Καλό μας έκανες, έτσι συζητήσαμε μεταξύ μας λιγάκι και... Με απάντηση. Δεν σε αναπάβω, είναι γεγονός ας πούμε, έτσι γνωριζόμαστε καλύτερα, δενόμαστε. Με αναπάβεις, με αναπάβεις, με αναπάβεις. Με συμφέρει να με αναπάβεις. Μα την αλήθεια είπα, δεν είπα ψέμα. Έτσι δεν είναι. Μα δεν είσαι, εντάξει, εντάξει, μην το κάνεις τόσο προσωπικά, δεν είσαι και υποχρεωμένος. Πάντα να είσαι έναν άνθρωπος, είσαι και εσύ όπως είμαστε. Καταλαβαίνετε μόνοι σας αν είμαι υποχρεωμένος. Δεν είμαι. Όχι, δεν θα το έλεγα εγώ, εκτός από αυτό έτσι. Εντάξει, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που πας. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση, λέω. Θέλεις και το κάνεις, καλό μας κάνεις. Έχουμε και εμείς ωφελούμε. Χρόνια με αυτό το πράγμα. Πόσο χρόνια πρέπει να είναι. Εγώ δεν είμαι από την αρχή, αλλά είμαι πολλά χρόνια. 30, 25 χρόνια. Τώρα είσαι 30 όλες. Εγώ τόσα χρόνια κοιμόμουν. Εσύ δεν σε είχαμε ενημερώσει για να είσαι εξήλιος. Τα τελευταία που είχαμε μιλήσει και... Για να είσαι εξήλιος. Ποτέ δεν είναι αργά. Το ξέχνα. Τα επόμενα 30. Τώρα τα επόμενα 30. Ωραία είσαι. Λες και αστεία. Για μένα λες αστεία. Δεν είναι αυτό. Μην το λες αυτό. Δεν το ξέρω. Είναι δύο. Μπορεί να είναι προφητικός ο λόγος. Δεν ξέρω. Εσύ μπορεί να καθίσεις αυτό. Άμα είσαι γερός. Γιατί... Και αντέχεις και όλα αυτά. Ο Μπαρμπαμέσος, ο Αγγελής. Τι, 100. 92, κύριε. Είπε άλλος προφητικός ο λόγος. Δεν το παίρνω πίσω αυτό. Δεν έχω δικαίωμα. Ο Θεός ξέρει. Τα καλά είναι πάντα δεκτά. Συμφωνείς. Ακούς τι λέω. Απόλυτα. Ακούς, απόλυτα. Συμφωνεί και ο Βασίλης. Είναι ο μεγαλύτερός μας. Μετά έρχομαι εγώ, μετά κάνω. Ποιο ψηλό είναι ο αδερφός εκεί από μένα. Ποιο? Είναι εδώ ο αδερφός, είναι πιο ύψηλο από μένα. Ποιο? Ο αδερφός, άμα σηκωθεί απάνω, θα πάρει ένα κεφάλι. Άλλο είναι αυτό. Ακούστε τι λέει. Ακούστε τι λέει. Ακούστε τι λέει. Με περνάει ένα κεφάλι. Λέει, άμα πάμε το κεφάλι. Δεν άσομαι να κάνω από κάτι. Μη με... Τι είπε ο άνθρωπος. Τι είπε ο άνθρωπος. Συγχωρέστε με. Βασίλη, άσε με. Άσε με να βάλω αρχή. Θα εκτεθούμε απόψε. Δεν πειράζει, άστο. Άστο να κάνουμε. Την τελευταία του χρόνου, ας πούμε. Ναι, ναι. Θα μπορούσαμε καλύτερα να μην δείτε. Έχει δίκιο ο Βασίλης. Τι είμαι εσύ, ότι πήγατε καλά, ε. Ωραία, εντάξει. Ωχ, ωχ, Παναγία μου. Να ηρεμήσουμε λίγα και τώρα. Να βρω τον εαυτό μου κι εγώ, γιατί. Ωχ, Παναγία μου. Λοιπόν, σήμερα είναι η τελευταία ημέρα της χρονιάς που κυλάει. Έπονται τα Χριστούγεννα. Και αλίμονος εμάς να παραλείψουμε, να αναφέρουμε δύο λόγια όλοι μαζί, όχι μόνος μου, για τις υποχρεώσεις μας δημιουργούν τα Χριστούγεννα. Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Φανερώθηκε ο Θεός με σώμα ανθρώπινο. Αυτό σημαίνει Θεός εφανερώθηκε εν σαρκή. Το Αποστόλου Παύλου είναι αυτό, δεν είναι δικό μου. Εδικαιώθη εν πνεύματι. Και αποδείχθηκε ότι είναι ο μοναδικός δίκαιος αφού συνελήφθη εν σαρκή στη σάρκα της Παναγίας εν πνεύματι Αγίου δια του Αγίου Πνεύματος. Και
ανάμεσά μας περπάτησε και έγινε άνθρωπος. Και όπως λέγει ο Άγιος Ιερός Χρυσόστομος, κατέβηκε για να ανεβάσει εμάς, για να θεώσει το ανθρώπινο γένος. Δεν είναι ένα απλό γεγονός που και μόνον η παρουσία του Χριστού μπορεί να συγκινήσει ανθρώπινες υπάρξεις. Όχι. Αλλά και αγγέλους συγκίνησε η παρουσία του Κυρίου επάνω στη γη. Πρέπει να κατανοήσουμε εμείς σαν άνθρωποι ότι και αυτές ακόμη και αυτές ακόμη, το τονάζω τρεις φορές, το τονίζω, οι ουράνιες δυνάμεις είχαν άγνοια για το γεγονός αυτό. Ο άγγελος αρχάγγελος Γαβριήλ, ο μεταφέρον των Ευαγγελισμών, το μήνυμα ότι θα γεννήσει η Παναγία εν πνεύματι Αγίου, είχε άγνοια όταν μετέφερε το μήνυμα. Το μετέφερε, αλλά τι σήμαινε ακριβώς? Ότι ιδού η Παρθένος έξι εν γαστρή, να η Παναγία θα συλλάβει στη γαστέρα της, συλλήψει ιών, θα συλλάβει ιών και θα γεννήσει ιών και θα δώσει το όνομα Εμμανουήλ, δηλαδή ότι είναι μαζί μας ο Θεός, δεν το γνώριζε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Είχε άγνοια, απόλυτη άγνοια του συμβάντος. Γιατί και άγνοια έχει η Παναγία. Και η Παναγία είχε άγνοια. Πώς έστεμι τούτο? Αυτό που μου λες, το πώς έστεμι, συμβαίνει. Πώς είναι δυνατόν να γεννήσω εγώ, ή απείρανδρος που δεν γνωρίζω άνδρα, παιδί? Άγνοια είχε. Και πώς είναι δυνατόν να ήξερε Παναγία τι είχε η Αγία Τριάδα? Μες στα αρχεία της, μες στο δωμάτιο της Αγίας Τριάδας, να πούμε με ανθρώπινη γλώσσα, πώς είναι δυνατόν να γνώριζε η Παναγία τι γνώριζε η Αγία Τριάδα? Τι σγαλέγνω νου Κυρίου? Ποιος είναι δυνατόν να γνωρίζει το νου του Κυρίου? Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει τι έχει στο νου της η Αγία Τριάδα. Ή τι σύμβουλος, ποιος έγινε σύμβουλος αυτού του Θεού, της Αγίας Τριάδας. Τι σύμβουλος αυτού εγένετο? Απάντηση, ουδής. Συνεπώς το ουδής ανήκει και η Παναγία. Ανήκει και ανήκουν και όλες τα αξιαρχές των αγγέλων και αρχαγγέλων και το καθεξής. Ήτανε απόρριτο, και όπως ακριβώς λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, μυστήριον το της συλλήψεως, το της γεννήσεως, το της πορείας του Κυρίου επάνω στη γη, το της σταυρώσεως κλπ.
Το γνώριζε μόνο η ιδία η Αγία Τριάδα. Άγνωστο το μυστήριο. Άμα έχουμε και έχουμε, δόξα τω Θεώ, έχουμε αυτιά, θα ακούσουμε ο αχώρητος παντί. Πώς εχωρήθη εν γαστρή. Αυτός που δεν χωράει πουθενά, πουθενά, όπως τα ακούμε. Πώς χώρεσε μες στη γαστέρα της Παναγίας. Το ρωτάει ο ημινογράφος, το ρωτάνε και οι άγγελοι, το ρωτάει και το σύμπαν. Μόνο η Αγία Τριάδα είχε γνώση πώς συνέβη αυτό. Σε τούτο δεν χωράει, μην το ψάχνουμε. Μην το ψάχνουμε, όχι θα ζαλιστούμε. Λέει ο ημινογράφος πάλι, ηλιγκιά δε νους. Παθαίνει ήλιγκο το μυαλό το ανθρώπινο όταν ψάχνει να βρει αυτά. Έχει ιερή υποχρέωση το μυαλό το ανθρώπινο να σκύψει σαν την Παναγία και να πει «Γέννη τόμη κατά το ρήμα σου». Θα σκύψουμε κάτι και θα πούμε «Χριστέ μου, και τι είμαστε εμείς που πάμε να ψάξουμε να βρούμε το πώς σκέφτεσαι εσύ, πώς σκέφτηκες εσύ μαζί με τον πατέρα σου, εν πνεύματι Αγίου και κατέβηκε στον κόσμο. Δεν μας πέφτει καν λόγος. Εκείνο που μας πέφτει να πούμε δόξαση. Το δείξανε το φως, σαν τους αγγέλους, δόξα, εν υψής της Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Θέλουμε να ψάξουμε ένα αλίμονό μας. Εδώ δεν είμαστε άξιοι να δούμε τη μύτη μας σαν άνθρωποι. Με τα μάτια τα δικά μας. Εδώ οι Άγιοι Άγγελοι δεν μπόρεσαν να σκύψουν και να δουν το τι συνέβη στην Παναγία και στο μυστήριο και το μεγάλο της οικονομίας του Θεού. Έτσι ονομάζεται. Οικονομία του Θεού. Δηλαδή, οικονομία σημαίνει το όλο γεγονός ο Θεός το είχε σχέδιο στο μυαλό του για να σωθούμε. Αυτό λέγεται οικονομία. Δηλαδή, αυτό που ο Θεός σκεφτόταν, σαν να το βρούμε εμείς, από πού μέχρι πού. Ιδού είπε ο Ισαΐας ο προφήτης. Νομίζω πρέπει να είναι 800 χρόνια και κάτι. Θυμάσαι εσύ, πριν τη γέννηση του Χριστού. Όχι. Εκεί γύρω, πιο πολλά ναι, πιο λίγα όχι, αποκλείεται. Να, η Παρθένος, συλλήψε γαστρή και τέξετε ιών και καλέσου το όνομα Εμμανουήλ. Αυτό θα είναι το όνομά του. Το Εμμανουήλ σημαίνει ότι θα περπατήσει ανάμεσα στους ανθρώπους, θα ζήσει μεταξύ τους, λέει αυτό σημαίνει Εμμανουήλ, με θυμόν ο Θεός σημαίνει, που σημαίνει θα περπατήσει μεταξύ μας, θα ζήσει ανάμεσά μας, θα ακούσουμε το λόγο του, θα μας αγκαλιάσει με τη διδασκαλία του, θα μας τραβήξει με το μελίριδο στόμα του και θα τον ακολουθήσουμε. Ναι, Εμμανουήλ, με θυμόν, το είπε ο προφήτης Ισαΐας, παρακαλώ. Ο μεγαλοφωνότατος, μεγαλοφωνότατος, λέγει, έτσι ονομάζεται, προφήτης, ο Ισαΐας. Ο έκτος, έκτος, όχι πέμπτος, λάθος έκανα, πέμπτος, δεν είναι έκτος, πέμπτος ευαγγελιστής, έτσι ονομάζεται. Τέσσερις είναι ευαγγελιστές, πέμπτος ο Ισαΐας, γιατί περιγράφει σαν να είναι παρόν και να βλέπει τα γεγονότα που περιγράφει. Άλλωστε, η Θεία Χάρις του τα έδωσε, τα έβλεπε μπροστά, το περιέγραφε, σαν να γινόντουσαν την ώρα εκείνη που τα περιέγραφε. Και τα είναι γραμμένα στα βιβλία του, στο Ισαΐα του προφήτη.
δεν μπορούμε ούτε στο ένα δισεκατομμυριστό να συλλάβουμε πώς κινήθηκε η Θεία διαδικασία της αγάπης για να σώσει το ανθρώπινο γένος. Οφείλουμε να πούμε εμείς σε ευχαριστούμε γιατί έκλεινες τους ουρανούς και κατέβηκες και έγινες άνθρωπος. Θέλω να σταθώ λίγο στο άνθρωπος. Τον είδε και ένας άλλος, ο Ιακώβ, σε ένα από τα παιδιά του που είδε ότι από αυτόν θα προέρθει ο Κύριος. Χαρακτήριζε, έχουμε τον Ιακώβ, πριν τον Ιακώβ, ποιος είναι, έχουμε Ισαάκ, Ιακώβ και τυπά, ναι, και είπε σε ένα από τα παιδιά του Ιακώβ, σκύμνος λέοντος Ιούδα. Από σένα Ιούδα θα γεννηθεί ο σκύμνος, σκύμνος, το ξαναλέω, είναι το λιονταράκι το νεογέννητο που γεννιέται από τη λιονταρίνα. Σκύμνος, λιονταράκι του Ιούδα, λέει, πού θα κοιμηθείς, και εδώ μιλάει για το σταυρική θυσία του και στη συνέχεια κάνει ένα ερώτημα ο Ιακώβ και λέει για το παιδί του που θα γεννήσει, το Χριστό δηλαδή, σαν απογονός του, θα κοιμηθεί, θα θανατωθεί δηλαδή, και τις εγερεί αυτόν και ποιος θα το ξυπνήσει, ποιος το ξύπνησε, ο πατέρας του. Σταυρώθηκε, θανατώθηκε, ξύπνα, είσαι ο σωτήρας του κόσμου. Όλα αυτά είναι γραμμένα στα προφητικά αναγνώσματα. Σε μας, εμείς θα ακούσουμε να σημάνουν οι καμπάνες και θα μας πούνε και πριν και μετά και τώρα τι καθόσαστε, τι καθόσαστε, δεν γεννήθηκε, όχι, λάθος το γεννήθηκε, γεννάτε, σε χρόνο παντοτινό, σε χρόνο αιώνιο είναι το γεννάτε, σήμερα κρεμάτε, σήμερα βαπτίζετε, σήμερα γεννάτε, Χριστός γεννάτε. Και στο σήμερα, όχι, δεν υπάρχει αύριο, ούτε χθες. Στην Εκκλησία δεν υπάρχει ούτε χθες, ούτε αύριο, αλλά το τώρα υπάρχει. Ένα τώρα που το χαρακτηρίζει η αιωνιότητα. Χριστός γεννάτε. Γι' αυτό δοξάστε τον αιώνια, γιατί αιώνια θα τον δείτε. Όχι μια στιγμή, γεννάται ο Χριστός, ο αιώνιος Χριστός και τον δοξάζουμε αιώνια τον Χριστό. Και παρακαλώ, γεννάται από ποιον, την Παναγία, ναι, γεννάται από την Παναγία. Αλλά όταν λέει γεννάται, από την Παναγία γεννήθηκε παρακαλώ, γεννήθηκε, βγήκε από τα σπλάγνα της Παναγίας. Το φιλοξένησε η Παναγία. Είναι το δοχείο της χάριτος η Παναγία. Αλλά γεννάται σε εμάς για χρόνο αιώνιο. Γεννάται σε εμάς. Μία φορά γεννήθηκε από τον Πατέρα. Από τον Πατέρα μια φορά. Όταν λέει «Εγώ σήμερον γεγέννηκάσαι», λέει ο Δαβίδ σε ένα ψαλμό. Εγώ σήμερον γεγενικά σε. Λέει ο πατέρας στο γιο. Και όταν μιλάει για σήμερα, δεν εννοεί
μια ημέρα 24 ώρες. Ή ένα αιώνιο χρόνο. Για πάντα είσαι Υιός μου. Σε γέννησα για να είσαι πάντα Υιός μου. Κατά την τάξη Μελχιζεδέκ, που δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Εγώ σήμερον γεγενικά σε. Αυτή είναι η αιώνια γέννηση του Κυρίου από τον Πατέρα Του. Δεν υπάρχει πώς και γιατί και διότι. Γιατί εκεί υπάρχει από και πέρα η αίρεση. Δεν χωράει στην ανθρώπινη λογική. Πιάνει η αίρεση του Αρίου από εκεί και πέρα. Πιάνουν όλα τα αιρετικά τεγνάσματα, όλες οι πονηρίες του διαβόλου. Εμείς δεχόμαστε ότι εκ Πατρός γεννηθέντα και εκ Κρύματος Αγίου της Παρθένου. Αυτή είναι η πορεία της γέννησης του Κυρίου. Το εκ Πατρός σημαίνει προαιώνια, τον γέννησε ο Πατέρας. Το εκ Κρύματος Αγίου σαν άνθρωπος από την Παναγία. Λοιπόν, εγώ σήμερα γενικά σε λέει ο Δαβίδ πριν 1080 χρόνια, όταν έγραφε το ψαλτήρι, πήρε από τον Κύριο το Πνεύμα το Άγιο, προφήτευσε ότι ο Υιός έχει γεννηθεί προαιώνια από τον Πατέρα. Εγώ σήμερα γενικά, Υιός μου είσαι, παιδί μου είσαι εσύ, λέει ο Πατέρας. Είναι παιδί του. Παιδί του, όχι χθεσινό ούτε αυριανό. Όσο είναι ο Πατέρας, είναι και ο Υιός. Δεν υπάρχει. Όμως, είναι παιδί του, τον γέννησε ο Πατέρας, παιδί της Παναγίας, από το Πνεύμα το Άγιο, και αδελφός μας. Γιατί έτσι λέει, είστε αδέλφια μου, λέει ο Κύριος. Το λέει αυτό, το λέει. Είστε αδέλφια μου. Όσοι φυλάνε το λόγο μου. Πες το. Όσοι φυλάνε το λόγο μου και τηρούν αυτό, τούτο λέει αδελφοί και μην τυρμοεστείτε. Πολύ σοφά, πολύ σωστά. Σε ζητάει η μάνα σου, σε ζητάνε τα αδέλφια σου, Κύριε. Μιλούσε, δεν μιλούσε. Και είπε ο αδελφός ότι την ώρα που του ζητάγανε τα σαρκικά τα αδελφιά και η μάνα του από έξω, γιατί δεν μπορούσαν να περάσουν την ώρα που ήταν όχλος λαός πολλής, λέει, α, όσοι με ακούτε και με υπακούετε σε αυτά που λέω, εσείς είστε αδελφιά μου και η μάνα μου. Εσείς είστε. Άρα συνεπώς. Έχει αδέρφια ο Κύριος, έχει φίλους, έχει αδερφούς και είμαστε εμείς. Οι βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Λοιπόν, γεννιέται ο Υιός μία φορά σαν Υιός του Θεού από τον Πατέρα. Τελειώνω από εκεί. Δεύτερη φορά γεννιέται από την Παναγία ως Υιός του ανθρώπου. Είναι έτσι, αδερφέ? Λέει, Υιός του ανθρώπου. Σημαίνει ότι γεννιέται από κάποιον άνθρωπο σαν άνθρωπος. Και πραγματάει ένα μεταξύ μας σαν άνθρωπος. Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Εδικαιώθη πνεύματι κτλ. Γεννήθηκε ανάμεσά μας, περπάτησε ανάμεσά μας, ζει ανάμεσά μας. Και είπε, εγώ με θυμώνει μη, πας η μέρα ζωής μου έκτοτε. Αυτή είναι η δεύτερη γέννηση του Κυρίου, από την Παναγία. Υπάρχει και μία τρίτη γέννηση, που δεν είναι μία φορά όπως γεννήθηκε σαν άνθρωπος από την Παναγία, ούτε μία φορά όπως γεννήθηκε από τον Πατέρα ως Υιός του Θεού, άπαξ διαβατός. Είναι η τρίτη φορά που γεννάται σήμερα, λέει, πως το λέει, Χριστός γεννάται. Όχι μία, αλλά γεννάται πάντοτε, χωρίς χθες και αύριο, αλλά είναι αιώνιο σήμερα. Λέει κάθε μέρα. Ε, πάντοτε. Κάθε μέρα. Πάντοτε, δεν υπάρχει κάθε μέρα. Εντάξει, ναι. Ανά πάση στιγμή. Υπάρχει αιωνιότητα στη γέννηση αυτή. Γεννιέται όταν κοινωνάς, γεννιέται όταν διαβάζεις, γεννιέται όταν απλώνεις το χέρι και λες στον αδερφό σου, πάρε 10 φράγκα γιατί δεν έχεις να φας. Γεννιέται όταν κάνεις την προσευχή σου και λες, δώσε δύναμη στον αδερφό μου για να πορευτεί, γιατί έχει κάποια βάσανα στη ζωή του.
Κάθε φορά. Και σταυρώνεται πάντα. Πάντοτε. Μάλιστα. Αφού έτσι γίνει τα πράγματα, πώς θα γίνει. Πώς σταυρώνουμε εμείς. Τελειώνω εδώ και. Ορίστε. Πες κάτι, αδερφέ. Και μετά λέμε κάτι. Πες κάτι, μπορεί να πει. Ωραία. Βέβαια, η σταύρωση που υποβαίνει ο Χριστός είναι από εμάς τους ίδιους που σταυρώνουμε τον Χριστό εμείς με τις πράξεις μας. Διότι κάθε παράνομη πράξη που κάνουμε είναι και ένα καρφί στα χέρια του Χριστού. Κάθε αμαρτία δηλαδή. Κάθε αμαρτία. Ναι. Κάθε αμαρτία. Ναι. Κάθε αμαρτία που κάνουμε είναι και ένα καρφί. Το λέει ο Παύλος αυτό. Ναι. Το λέει. Ναι, το λέει. Λέει ανασταυρούντες αυτόν, τον ξανασταυρώνουμε τον Κύριο. Όταν εμείς παραβαίνουμε το θέλημα του Κυρίου. Λέει, παράδειγμα, δεν θυμάμαι τους Αγίους, θυμάμαι όμως τα γεγονότα, μπορεί να με βοηθήσει εσύ ή κάποιος άλλος. Κάπου στην Κρήτη ζούσε ο Άγιος Κάρπος, Απόστολος πρέπει να ήταν, Αποστολική εποχή. Ο Άγιος Κάρπος ζητούσε από τον Κύριο να τιμωρήσει κάποιον παραβάτη του θελήματός του. Ζητούσε επαναλαμβάνω από τον Κύριο, τιμώρησε Κύριε αυτόν, παραβαίνει και γίνεται κακό παράδειγμα στους άλλους. Και βλέπει ο Άγιος Κάρπος τον Κύριο ξαπλωμένο πάνω στο σταυρό και το ένα χέρι, όχι τα δύο, το ένα έβλεπε και τον Κύριο να του φωνάζει. Πε, χτύπα, κάτε μου, γιατί Κύριε να σε χτυπήσω, να σε καρφώσω. Όταν ζητάς να τιμωρήσω τον αδερφό μου, τον αδερφό σου και τον οποίο σταυρώθηκα για να σωθεί, είναι σαν να μου λες, βάλε το καρφί βαθιά στο χέρι μου. Άρα λοιπόν, κάθε φορά που αμαρτάνουμε, ξανασταυρώνουμε τον Κύριο. Και κάθε φορά που σηκωνόμαστε, δίνουμε χαρά στο πρόσωπο του Κυρίου. Και κάθε φορά που ζητάμε να αναστηθεί ο αδερφός μας, γιατί είναι πεσμένος και δεν λέμε να τον τι έκανε, αυτό σημαίνει ότι δίνουμε χαρά στον Κύριο. Όταν ζητάμε να τον βοηθήσει. Είναι άλλη λογική του Κυρίου, άλλη λογική τη δική μας. Του Κυρίου λέει, μου είπε κάποιος ένα πολύ ωραίο, έρχεται ένας και με πλησιάζει. Σήμερα μου το λέει. Και μου λέει, ο Σωκράτης ή ο Πλάτωνας αναφέρει ότι δεν υπάρχουν φίλοι. Και ξέρεις, μου λέει, και το απάντησα. Μεσημέρι μου το έλεγε. Μου άρεσε. Τι του απάντησες? Εγώ του λέει δεν έχω εχθρούς, του λέει. Γιατί? Διότι πριν καταλάβω ότι έχει κάτι στο μυαλό του εις βάρος μου, κάνω προσευχή στο Θεό για να τον έχω φίλο μου και επομένως τον έχω φίλο μου. Και του λέει, τώρα με αφόπλησες, του λέει. Δεν μπορώ να σου πω κάτι, μου λέει, γιατί περίμενα συμβόλη μαζί μου. Είναι γεγονός ότι ο διατιθέμενος κακός εις βάρος μας, από τη στιγμή που εμείς λέμε Κύριε εγώ δεν μπορώ, εσύ μπορείς, βοήθησέ με, αφοπλίζεται ο άλλος. Δεν είναι θέμα ότι είναι εχθρός μας, άλλος το κάνει εχθρό μας. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε. Επομένως γεννάται ο Χριστός και λέει μετά δοξάσατε σε χρόνο αόριστο, θα το εξηγήσω πιο απλά, για τους φιλόλογους είναι αόριστος ο χρόνος, αλλά δεν σημαίνει ότι γίνεται μια φορά να το δοξάσετε, αλλά αιώνια. Καλή, αν θέλουμε να μεταφερθούμε στα γεγονότα της γεννήσεως του Κυρίου, μόλις γεννήθηκε ο Χριστός, εκείνη την ώρα ακούστηκε δόξα
εν ύψης της. Θεό και πηγής ειρήνη. Είναι γραμμένο αυτό, το δόξα εν ύψης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπινη ευδοκία, πριν γεννηθεί ο Χριστός. 1080 χρόνια. Δοξολογία δεν λέμε. Του Δαβίδ είναι η δοξολογία. Είναι κάποιο ανθρώπου που έζησε μετά Χριστόν, έζησε πριν τη γέννηση του Χριστού ο Δαβίδ και κατέγραψε αυτό που εμείς λέμε δόξα υψίσεις Θεός είσαι ανθρωπιστολογία, μόνο και μόνο επειδή είχε δει τη γέννηση του Κυρίου. Αυτό είπαν οι άγγελοι. Δόξα εν υψίστης Θεό. Και επί γης, γιατί ήρθε στη γη, η ειρήνη. Χριστός, η ειρήνη του κόσμου. Περνάει από το λογισμό μου αυτή τη στιγμή. Ό,τι συμβαίνει σήμερα. Ό,τι συμβαίνει σήμερα. Φτιάχνουν νόμους κάτω η Κυριακή, πολεμούν την Εκκλησία κλπ. Μου θυμίζουν τον μεγάλο διώκτη που ονομάζεται Ιουλιανός Παραβάτης, μεγάλος διώκτης που σκέφτηκε να σβήσει το όνομα του Χριστού από τη γη. Που θυμίζει τον Ηρώδη που ξεπάστρεψε 14.000 βρέφη, θυμίζει τον Έρωνα στη συνέχεια, όλους κατά σειρά τους διώκτες και τα ονόματα αυτών παρακαλώ, τα ξέρω εγώ και κάποιοι άλλοι που ασχολούνται με τα θεία και διαβάζουν ιστορία, η υπόλοιπη ανθρωπότητα έχει σε άγνοια και το μνημόσιο αυτών απόλετο. Με ήχο. Έσβησε. Τελείωσε. Το όνομα του Κυρίου όμως μένει εις τον αιώνα. Το όνομα του Κυρίου μένει εις τον αιώνα. Δοξάζεται ο Κύριος. Κοιτάζω την ιστορία, ψάχνω να βρω την αρχή της για να χρονολογήσω τα γεγονότα, να τα βάλω σε μια τάξη τα γεγονότα της ιστορίας. Μου λέει η ιστορία, τάξη δεν θα βρεις να τα βάλεις. Η ιστορία μου το λέει αυτό. Δεν μπορώ να τα βάλω σε τάξη τα γεγονότα. Με ποια λογική. Δεν υπάρχει λογική που να μπορεί να βάλει σε τάξη. Μου φωνάζει ένα γεγονός και μου λέει το αστέρι της Βηθλεέμ σου λέει τίποτα. Μου φωνάζει ότι εκεί πήγαν οι μάγοι που έδειξε το αστέρι. Πού? Στη σπηλιά που γεννήθηκε ο Χριστός. Και εκεί που πήγαν οι μάγοι μάθανε ότι αυτός είναι αυτός που έφτιαξε τον χρόνο. Για μας, γι' αυτό είναι όχι. Για μας έφτιαξε τον χρόνο. Για να μετράμε τα χρόνια της ζωής. Για μας έφτιαξε τη λογική για να καταλάβουμε ότι πρέπει να βάλουμε σε κάποια σειρά τα γεγονότα. Από τότε που γεννήθηκε ο Χριστός μέχρι σήμερα λέμε 2.000 χρόνια και 13 μετά τη γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ας το ανατρέψουνε. Ας έρθει να μας πούνε ότι κάποιο άλλο πρόσωπο μπορεί να δώσει, να σημαδέψει τα γεγονότα της ιστορίας. Δεν βρέθηκε άλλο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όταν ήταν στη Ρωσία
τα χρόνια των Μπολσεβίκων που ήταν εν διωγμό ο χριστιανισμός. Κάποιος από τους Μπολσεβίκους μαθητής τους ανοίγει διάλογο με ένα χριστιανό και όπως συζητούσανε ο χριστιανός παρατηρεί να είναι στη τσέπη του Μπολσεβίκου μια εφημερίδα στη Ρωσία. Λέει, δεν δέχομαι την παρουσία του Χριστού. Του ανέφερε τους λόγους και λέει, βγάλε μου από τη τσέπη σου, τι έχεις, του λέει. Εφημερίδα. Διάβασέ μου, ποια ημερομηνία έχεις, παρακαλώ. Είναι σημερινή, χθεσινή, προσεινή. Λέει, σημερινή είναι. Δηλαδή, του είπε ημερομηνία, του είπε και χρονολογία. Λέει, αυτή η χρονολογία, πώς την βρίσκεις εσύ και τη διαβάζεις, από πού, ποιο όνομα την έδωσε. Άλλαξε την, του λέω, μπορείς. Ένας άλλαξε την πορεία της ιστορίας, ένας, ουδής άλλος, ο δημιουργός της. Αυτός που γεννήθηκε, είπε στους ανθρώπους, τα μυαλά των ανθρώπων, σήμερα είναι 5 προ Χριστού. Τότε γεννήθηκε ο Χριστός. 5 πριν τη γέννησή του γεννήθηκε. Αυτομάτως το 5 προ Χριστού, 1 μετά Χριστόν. Αυτομάτως άλλαξε. Δεν χρειάζεται να πάνε ούτε στη Βουλή, ούτε σε κανένα μεγάλο ανθρώπινο εκεί πέρα που αποφασίζουν και παίρνουν αποφάσεις, τίποτα. Άλλαξε η ιστορία αυτομάτως. Έκτοτε 1, 2, 3, 4, 5, όλα τα γεγονότα σημαδεύονται προ Χριστού μετά Χριστόν. Ας το αλλάξουν. Ούτε Βούδας, ούτε Μάμεθ, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ο Ιησούς Χριστός είναι εκείνος που γέννησε τον χρόνο, έφτιαξε τον χρόνο δηλαδή, είναι εκείνος που δεν μπαίνει μέσα στον χρόνο, αλλά μπήκε μέσα στον χρόνο σαν άνθρωπος. Σαν άνθρωπος γεννήθηκε. Έζησε 33 χρόνια, σταυρώθηκε και έσωσε την ανθρωπότητα και αναστήθηκε αφού σταυρώθηκε, αφού θαύτηκε. Εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, τι ώρα είναι παρακαλώ. Τώρα χτύπησε 7. 7. Δεν πάμε παραπάνω, δεν θα σας κουράσω τον χρόνο που θα τρώγαμε όταν ήμουν εδώ παρόν από την αρχή. Τι είπα τώρα, παρακαλώ, το ξέχασα. Βοηθήστε με λιγάκι, γιατί σταμάτησε και έκοψε το ρου της σκέψης μου. Εν πάση περιπτώσει, εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουμε θεία αποκάλυψη, όχι εφεύρεσμα, ούτε δημιούργημα ανθρώπινου νου. Ο Βούδα έφτιαξε κάποια θρησκεία. Ο Μάμεθ, αφού μάζεψε Ιουδαϊσμό, Ζωροαστρισμό, Χριστιανισμό, έφτιαξε το Κοράνιό του. Κλεψιμαία όλα. Από εδώ, από εκεί έφτιαξε. Εμείς, ήρθε στον κόσμο ο Υιός του Θεού, μας φανέρωσε τη θεότητά του και μας είπε, εγώ είμαι ο Υιός του Θεού. Κανένας δεν μπορεί να πάει στον Πατέρα μου αν δεν περάσει από μένα. Εγώ είμαι ο δρόμος. Εγώ παράλληλα είμαι και η αλήθεια. Κανένας δεν βρέθηκε στη γη να πει εγώ είμαι η αλήθεια. Λέγανε, ποια είναι η αλήθεια, ψάχνουν να τη βρούνε. Όταν ο Χριστός είπε εγώ είμαι αλήθεια, σταμάτησε εδώ πέρα το ποια είναι αλήθεια. Ο Χριστός είναι αλήθεια. Τώρα, ο γεννηθής Χριστός που γεννάται συνεχώς και είναι η αλήθεια, δεν μαθαίνεται μόνο από την ανάγνωση της Αγίας Γραφής. Το προέξαμε αυτό. Και ο Άρεος διάβασε. Και ο διάβολος την ξέρει. Την ξέρει. Την Αγία Γραφή ο διάβολος.
Τι ξέρει, ξέρει, ξέρει και τι ήταν ο Θεός. Αλλά, πας περιπτώσει, δεν μαθαίνετε μόνο από τη μελέτη της Γραφής. Από το πόσο παίρνουμε από το πηγάδι της Αγίας Γραφής και εφαρμόζουμε. Από την εφαρμογή φέρετε. Από εκεί φέρετε. Λέμε και έτσι είναι. Κύριε, αδυνατούμε με τη δική μας προσωπική τυποτένια και αδύνατη δύναμη να πράξουμε κάτι. Μας έδωσες εγγύηση και μας είπες ετείτε και θα δείσετε. Με τη δική μου δύναμη θα κάνω ό,τι κάνετε. Με τη δική μου αρρωγή, με το δικό μου φως θα ποτιστείτε. Τούτο δεν φτάνει ούτε να καταλάβει ποιος είναι ο ίδιος ο καθένας μόνος του. Δεν είναι δυνατόν, το λέει ο Απόστολος Παύλος. Λέγει ότι τα του Θεού ουδείς είδεν. Τα του ανθρώπου ίδια ο άνθρωπος, αλλά όσο του είναι δυνατόν σαν άνθρωπος με την αδύναμη δύναμη του να καταλάβει. Τίποτα δηλαδή, απλά πιπηλίσματα είναι να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Και όπως λέει, την ευχή του να έχουμε, ο μακαριστός Παΐσιος. Τι λες, λες σε μια καλόγρια, ότι δεν γνωρίζεις τον εαυτό σου. Δίκιο έχεις, της λέει. Πώς να γνωρίσεις τον εαυτό σου, θα πρέπει να είναι ισόβια η προσπάθειά σου και θα καταλάβεις ότι δεν το γνώρισες. Και αυτό είναι η πρόοδος σου, να καταλάβεις ότι δεν γνώρισες τον εαυτό σου. Τα άλλα θα σε δώσει ο Θεός όλα. Όταν καταλάβεις ότι δεν το γνώρισες τον εαυτό σου, ότι είναι αδύνατος και τα λοιπά και τα λοιπά, τότε είσαι μέσα στο δρόμο του Θεού. Και εμείς, ο Κύριος λέει, σήμερα το λέει για αυτό το πράγμα, κάπου το άκουσα σήμερα στην Εκκλησία, ότι μα, ναι, τα πρόβατα τα αίμα, τα δικά μου πρόβατα, με γνωρίζουν. Και εγώ γνωρίζω τα δικά μου πρόβατα στο Ευαγγέλιο του Αγίου Μοδέστου. Ναι, γιατί ήταν ιεράρχης. Και ο Σπυρίδωνος. Έτσι, μπράβο. Και προσέξτε αυτό, και έχουμε εδώ, θέλω να τονίσω το εξής. Και εγώ μέχρι ένα σημείο, δεν ξέρω ποια εποχή, πόσα χρόνια είναι, έλεγα, μας γνωρίζει ο Θεός και γνωρίζουμε τον Θεό. Είναι λάθος. Ούτε μας γνωρίζει, αλλά η έννοια, εγώ γινώσκω τα αιμά και τα πρόβατα τα αιμά με γινώσκουν εμένα, ναι, σημαίνει, τα αγαπάω. Και με αγαπούν. Και το εξηγώ. Εν τούτο γνώσονται ότι εμεί μαθητέ εισήν, από αυτό θα γνωρίσει ο κόσμος ότι είναι μαθητές μου, εσείς οι άλλοι που έρχονται, εάν αγάπη να έχετε να λύσεις. Αν έχετε αγάπη μεταξύ σας. Δεν είναι κάτι άλλο. Έχετε αγάπη, με αγαπάτε, άρα με γνωρίζετε. Άρα και εγώ από την αγάπη που μου έχετε, διαθέτω τη δική μου αγάπη, σε γνωρίζω. Και είναι πολλαπλάσια η αγάπη δική μου. Μιλάει η αγάπη, όταν λέει η αγνωριμία, μιλάει η αγάπη. Η γνωριμία του Θεού σημαίνει αγάπη σε εμάς. Η γνωριμία δική μας σημαίνει αγάπη στο Θεό. Δεν σημαίνει γνώση, αλλά είναι μονά μας να πούμε ότι γνωρίσαμε το Θεό. Το αντιλαμβανόμαστε. Η γνώση η δική μας. Λέει γνώσονται εμέ, λέει ο Κύριος, το γνώσονται εμέ, θα γνωρίσουν εμένα, το γνωρίζει ο Θεός, είναι δυνατόν, άρα θα με αγαπήσουν και θα με αγαπήσουν και θα τους αγαπήσω και από εκεί πέρα θα νιώσουν την αγάπη μου που σημαίνει γνωριμία. Αυτό σημαίνει αγάπη, αγαπάω και με αγαπάει ο Θεός. Φιλείς με Πέτρε? Ναι, Κύριε, σ' αγαπάω.
Δεύτερη φορά, φιλείς με πέτρα. Ναι κύριε, σ' αγαπάω, του λέει. Με αγαπάς, του λέει, την τρίτη φορά. Αγαπάς με, του λέει, τρίτη φορά. Σίδας κύριε, ότι αγαπώ. Τότε του λέει, αφού με αγαπάς, διαπίστωση, αφού με αγαπάς, τότε πείμενε τα πρόβατά μου. Γιατί θα κάνεις αυτό που έκανα εγώ. Έσαι το σταυρώθηκα, έξω το αίμα μου. Θα το κάνεις και εσύ αυτό. Αυτό σημαίνει αυτό το πράγμα. Με αγαπάς, τότε καταλαβαίνω ότι θα θυλιάσω τον εαυτό μου. Άρα γνωρίζουμε το Θεό. Σημαίνει αγαπάμε το Θεό. Λέει, παράτηνον το έλεος σου της γινός που είσαι. Έχει γούστο να παρατείνει το έλεος του επειδή το γνωρίζουμε. Όχι, επειδή τον αγαπάμε το Θεό. Αυτό σημαίνει αυτό το πράγμα. Και αυτός λοιπόν μας αγάπησε και άφησε το σύμπαν ολόκληρο και έκανε θρόνο του την Παναγία για να περπατήσει ανάμεσά μας και να σταυρωθεί. Το τι του οφείλουμε δεν πιάνει το μυαλό μας. Την αγάπη την οφείλουμε. Του οφείλουμε να του πούμε Κύριε, αυτό που ζητάει, γεννηθεί το θέλημά σου. Θα πω επί τροχάδιν το τροπάριο και θα κλείσω με αυτό για να καταλάβουμε και από εκεί κάτι. Η γέννησή σου Χριστέ ο Θεός ημών. Ανέτειλε. Τι λέει. Το κόσμο το φως του της γνώσεως. Το φως της γνώσεως, της αγάπης. Έτσι. Και. Εν αυτή η γάρη της άστρα τρέχοντας. Που αστέρωσε διδάσκοντα. Με. Σε αυτήν λοιπόν, αυτοί που μελετούσαν και λάτρευαν πιθανόν, πιθανόν στα άστρα. Μπορεί να ήταν και αστρονόμοι που μελετούσαν, έτσι λένε ο Άγιος Χρυσόστομος, αλλά και να λάτρευαν σαν ειδωλότες στα άστρα. Μα οι Πέρσες είχαν αυτή τη θρησκεία, τον άστρο. Δυνατά να πούμε. Τον ήλιο, το φεγγάρι, τα άστρα, αυτά. Θεοποιούσαν οι Πέρσες. Αυτά θεοποιούσαν, λέει. Ναι. Το δέχτηκε ο Ρέσο Χρήστο Μασίλη. Είχαν ειδωλολατρία όπως είχαν. Και εκείνο και ήταν και αστρονόμοι. Ναι. Και τα δύο συνδυάζει ο Ρέσο Χρήστο Μασίλη. Υποαστέρος, λέει, διάσκοντο. Αλλά αυτοί διαβάζανε τα άστρα. Αλλά ήταν άλλο το άστρο που τους δίδασκε. Ναι. Και λέει ο Ιερός Χρήστο Μασίλη, ήταν ή Άγγελος Κυρίου, ή το πνεύμα το Άγιο που τους καθοδηγούσε. Γιατί πώς είναι δυνατόν να κοιμώνται τη νύχτα, να περπατάνε την ημέρα και να βλέπουν άστρο. Μέρα περπατάγανε, νύχτα ξεκολληνόντουσαν. Και από τον Ηρώδιο όταν έφυγαν πρωί για να πάνε στο... στη Φάτνη. Πρωί. Άρα, σε εκείνον που έχει πρόθεση καλή και αγία. Αυτή ήταν αλόθυνη, αλόθρησκη, πέρα για πέρα. Και όμως, τι λέει με αυτό, τι έκανε με αυτό ο Κύριος. Καλέσω μου τα έθνη, κακή να με διδάξωση. Ήταν ειδωλάτρες, εθνικοί ειδωλάτρες. Ο Κύριος είπε, θα καλέσω τους εθνικούς, τους ειδωλάτρες και εκείνοι θα με δοξάσουν. Τους κάλεσε λοιπόν από την ημέρα που γεννήθηκε ο Κύριος. Εύχομαι να ανταμώσουμε αναγεννημένοι, φωτισμένοι από του Κυρίου τις 12 εορτές, 12 όρθο είναι η περίοδος αυτή. Είναι το μεγάλο της πιστεώς μας αυτό. Και τουλάχιστον από το λουτρό που θα περάσουμε τις μεγάλες αυτές οι μέρες και από τα Θεοφάνεια και από τη γέννηση και από όλα τις γιορτές αυτές, να έρθουμε με την αγάπη του Χριστού που είναι η γνώση του Χριστού. Αμήν. Πρέπει να πείτε κάτι. Συγχωρέστε με που σας καθυστέρησα. Τι ώρα είναι, Παναγιώτη.
ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Μου δίνετε άφηση, έτσι δεν είναι. Άγιος ο Θεός. Άγιος ισχυρός. Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Θεός. Άγιος ισχυρός. Άγιος ο Θεός. Άγιος ισχυρός. Η γέννησή σου, δυνατά, σε ο Θεός ημών, ανέλυρε το φως το φως το της γνώσεως, εν αυτή χαρή της άσπρης λατρεύονται. Αστέρος εδιδάσκοντον σε προσκυνήν το ήλιο της δικαιοσύνης και σε γνώσκη εξύψους ανατολή Κύριε δόξα σοι. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά και ευλογημένη. Καλιαντάμε τον να έχουμε. Πότε θα είμαστε πάλι. Ιωάννου, Αγιωάννου, αμέσως. Την πρώτη Δευτέρα μετά την Ιωάννου. Τι ημέρα είναι το Αγίου. Δευτέρα. Θα πρέπει να είναι ή όχι. Τι πες. Είναι Τετάρτη Χριστούγεννα. Τετάρτη είναι μετά. Πρωτοχρονιά. Έτσι πρέπει να είναι. Και πώς είναι, πρέπει να είναι Τρίτη μετά. Τώρα θα περάσει μετά. Τρίτη, Τετάρτη. Εντάξει, μετά το γυράνο ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν. Γεια σα, σε κουράζω κάθε φορά και σε ένα μετά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τσάρο, τι κάνεις.